Θέμος και Κώστας. Κώστας Φαρσάρης και Θέμος Ρήγας. Φίλοι, συναθλητές και πλέον συνεργάτες. Η ιστορία τους είναι ένα από αυτά τα εμπνευσμένα success stories που γεννήθηκαν μέσα στην καραντίνα. Τότε ήταν που οι δυο τους έκαναν πράξη την ιδέα τους να φτιάξουν ένα χώρο που θα συνδυάζει τις καλές πρώτες ύλες, τις αυθεντικές γαλλικές συνταγές, τη χαλαρή και ήρεμη ατμόσφαιρα σε ένα σημείο που μπορείς να φας, να διαβάσεις, να ακούσεις ωραία μουσική, να κουβεντιάσεις, να πάρεις το φρέσκο ψωμί σου, το γλυκό, τον καφέ σου και τόσα άλλα που ετοιμάζουν για μας καθημερινά στο La Maison de Pain. Και εδώ θα το ξαναπώ. Όταν κάνω συνέντευξη με φίλους, παιδεύομαι λίγο. Παιδεύομαι να σκεφτώ τι δεν ξέρω για αυτούς. Με το Θέμα και τον Κώστα είπαμε να παίξουμε το παιχνίδι των ερωτοαπαντήσεων. Και τελικά, ανακάλυψα για αυτούς πολλά περισσότερα από όσα νόμιζα. Αφού διαλέξαμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε, ανεβήκαμε στο πατάρι και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας. Για ελάτε να δούμε πώς η ποδηλασία και ένα ντοκιμαντέρ μπορούν να γεννήσουν τις πιο έξυπνες ιδέες. Τώρα έχω και μια καλή ευκαιρία να δω πόσο καλά ξέρει ο ένας τον άλλον, αλλά και πόσο καλά ομιλούν την γαλλική. Είσαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι που λέγαμε? Φυσικά. Θέλω να μου πείτε πότε αποφασίσατε να φτιάξετε το μαγαζί. Θέλω να μου πείτε τη συγκεκριμένη στιγμή που ήσασταν, τι κάνατε, με ποιους ήσασταν. Στην πρώτη καραντίνα. Όλα κλειστά, άνθρωπο στον δρόμο και πηγαίναμε με τον Κώστα με το ποδήλατο σε μια παραλία και κολυμπάγαμε και κάναμε τρέξιμο. Μάλιστα. Εκεί πηγαίναμε. Στον Αλμυρό. Στον Αλμυρό. Στον Μουδάρα. Εκεί πηγαίναμε, του λέω, είδα ένα ωραίο ντοκιμαντέρ στο Netflix που ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε αγοράσει ένα μήλο, έπαιρνε σιτάρι και έκανε το ψωμί με φρέσκο σιτάρι. Και δεν έβαζε μαγιά, ήταν μόνο με προζύμι. Λέω, φοβερή ιδέα, τι λες. Ο Κώστας σαν επιχειρηματίας και έτσι σκέφτηκε πάντα πολύ ορθά, ρε παιδί μου, σκέφτηκε επιχειρηματικά. Και μου λέει, ξέχασέ το. Δεν βγαίνει, λες βλακίες, αυτό που λες δεν στέκει. Όχι, απλά δεν είχα διάθεση να το συζητήσω εκείνη τη στιγμή. Ξεκίνησε τότε το ντοκιμαντέρ, το είδα και έμπαινε μάλιστα με ένα κομμάτι το χειμώνα του Βιβάλντι, που ήταν άκρως εντυπωσιακό. Και μόλις έπαιξε, ήταν σαν να φαντάστηκα εγώ ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα μαγαζί το οποίο θα έχει κλασική μουσική, θα έχει μέσα διαφορετικά πράγματα. Και εκεί άρχισε η ζύμωση της ιδέας. Ποιος επέλεξε το όνομα του μαγαζιού? Νομίζω το ο Κώστας το σφράγισε, αλλά μαζί βγάζαμε, δηλαδή είχαμε κάτσει και πετάγαμε ονόματα, λέγαμε. Αλλά έχει βάση το όνομα, δηλαδή ότι κάναμε... Για να τα ακούσω να το λες. La Maison du Pain. Που σημαίνει τι? Το σπίτι του ψωμιού. Το οποίο... το ονομάσαμε το σπίτι του ψωμιού γιατί είναι σαν το σπίτι μας. Μαγειρεύουμε και φτιάχνουμε πράγματα που φτιάχναμε σπίτι μας. Τόσο υγιεινά. Σχεδιάσαμε κατευθείαν πώς θα είναι το πατάρι, πώς θα είναι το ανοιχτό εργαστήριο, τι μουσική θα παίζει, τι αίσθηση θα έχει. Ότι εμείς εδώ πέρα θα μπορούμε να διαβάζουμε, θα μπορούμε να τρώμε, θα μπορούμε να παρασκευάζουμε πράγματα. Κάπως έτσι προέκυψε το La Maison du Pain, το σπίτι του ψωμιού. Κώστα, θέλω να μου πει. Τρία προϊόντα του μαγαζιού στα γαλλικά. Παίρνω σοκολά, το ψωμί που έχουμε μπροστά μας, που είναι με μαύρο σοκολάτα και σταφίδα. Μπορώ να συμπληρώνω. Με ένα twist είναι. Ναι, μπράβο. Μην παρεμβαίνεις. Δεν χρειάζεται να παρεμβαίνεις. Μην κάνεις τον έξυπνο. Ναι. Τι εννοώ, το παίρνω σοκολά κανονικά στη Γαλλία είναι μόνο με σοκολάτα. Εμείς το έχουμε κάνει μια παραλλαγή και το έχουμε βάλει και σταφίδα κριτική. Το παίρνω σιτρόν, που είναι το ψωμί το οποίο βγάζουμε με ξύσμα λεμονιού. Και κυσλορέν. Θέμο, οι πελάτες λένε τα προϊόντα με το όνομά τους, το σωστό, το γαλλικό. Άλλοι ναι, άλλοι όχι. Έχουμε δει πολλά πράγματα από τους πελάτες μας, τους οποίους τους ευχαριστούμε όλους. Έχει έρθει πελάτης και έχει μπει μέσα και έχει φύγει τρέχοντας. Έχει μπει πελάτης μέσα και λέει συγχαρητήρια, αυτό το μαγαζί πρέπει να ήταν στο Παρίσι. Έχει μπει πελάτης και έχει πει είναι πιο ωραία από το Παρίσι τα κουρασάν και φλάν. Τα έχουμε ακούσει όλα. Ναι, λέγεσαι, να φάω και εγώ το κρουασάν. Ναι, δεν θα έπρεπε. Αυτά εδώ δεν τα έχουμε για... Τα προϊόντα, άλλοι τα λένε σωστά, άλλοι λάθος. Δεν μας νοιάζει, να τα πούμε όπως θέλουμε. Μας νοιάζει να τους αρέσουν, να είναι νόστιμα. Και το αυτό να λένε, δεν πειράζει. Αυτό εκεί δεν ξέρω. Αυτό εκείνο που θα πω στην από πίσω, αυτό δεν μας νοιάζει. Ποιο είναι το best seller προϊόν? Ένα είναι το κρουασάν. Το κλασικό κρουασάν βουτύρου. Και το δεύτερο, που αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει και αυτό έδαφος, είναι το ψωμί, το προζυμένο που φτιάχνουμε, το χωριάτικο. Ποιο είναι το αγαπημένο προϊόν του Κώστα, θα μου πεις εσύ, Θέμο. Έχει 2-3.
η μπάρα Δημητριακών με το, με το σπιτικό φυσικό βούτυρο, χωρίς ζάχαρη με μέλι. Και μετά. Τολική στο σάντουιτς. Ποιο είναι το αγαπημένο του Θέμου? Όλα. Όταν πεινάει, τρώει τα πάντα. Τρώει τα πάντα, παιδιά. Δεν με βοηθάς όμως. Δεν κάνω διακρίσεις, θα πεινάω. Θέλω τώρα που τρώω να είναι μεγάλες οι απαντήσεις σας, να μην χρειάζεται. Εντάξει, τον έχω δει να τρώει ολόκληρη τάρτα με μία μπουκιά, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θες να κάνουμε μία δοκιμή? Ναι, αλλά θα το κόψω. Θα είναι καλό για σένα. Θα είναι καλό για σένα. Του αρέσουν τα εκλέρ. Πολύ. Τρώω όλα το ψωμί. Η γαλλική μπαγκέτα του αρέσει πάρα πολύ. Κώστα, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σας έχει σε μία πελάτη? Ένα πρωινό λοιπόν που ήμουν και λίγο συνεφιασμένος, έρχεται ένας φίλος μας, γνωστός ποδηλάτης του Ηρακλείου, ο οποίος ήρθε από τη Χερσόνησο, γύρω στις 7.30-8 ώρα το πρωί, και αφήνει το ποδηλατό του και του λέω: τι κάνεις, ήρθες από τη Χερσόνησο? Λέει: ναι. Λέει: γιατί ήρθες εδώ? Μου λέει: ήθελα να αγοράσω ένα λουκουμά. Μου μύρισε λουκουμά. Ήρθα να φάω ένα λουκουμά και να φύγω. Θέμο, πες μου τρία τραγούδια που περιλαμβάνει η playlist του μαγαζιού. Ω, Παναγία. Τρία τραγούδια. Τώρα πέτυχες. Μα περνάει η ώρα όμως, περνάει και θα τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν. Θέλω να το βοηθήσω λίγο. Ναι. Σκονάκι, δώσε. Νίνα Σιμών. Α, ναι, δεν θυμάμαι τραγούδια. My baby just cares for me. Αυτό δεν παίζει συνέχεια. Θα σου πω καλλιτέχνες. Φτάνει, όχι. Πες μου, καλλιτέχνες, άντε, περάσει το μάθημα τουλάχιστον. Βιβάλτι, Μίνα σίγουρα. Μίνα Σιμών, παίζει Βιβάλτι. Καλλιτεχνάρο Όλες οι εποχές του Βιβάλτι. Όλες. Νίνα Σιμών και κάποια ακουστικά του Χατζηδάκη που παίζουμε έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Να φανταστώ ότι έχει κάνει ο Κώστας την επιλογή της μουσικής. Τι σε κάνει να πιστεύεις κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Κώστα, πες μου μία φράση από το αγαπημένο σου βιβλίο. Κάτσε να φέρω χαρτομάτιλα για να κλάψουμε όλοι τώρα. Μα γιατί πρέπει να το υγιώσει τελείως η συζήτηση? Θα έχετε φτιάξει ένα χώρο με βιβλία που θέλετε ο κόσμος να έρθει να περνάει χρόνο, να χαρίζει βιβλία του, να ευχαριστείτε την όλη διαδικασία. Το δικό σου βιβλίο το αγαπημένο και η ατάκα που έχει συνδέσει, το νόημα, το μήνυμα που έχει πάρει από αυτό. Νομίζω θα έλεγα κάτι από. Δεν θυμάμαι ακριβώς φράσεις από το. Νομίζω ότι ήταν στο νορβηγικό δάσος του Μουρακάμι που έλεγε τι συμβαίνει σε έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται μέσα σε μία θύελλα. Το οποίο το λέω αυτό γιατί για μένα και το Θέμο η περίοδος της καραντίνας ήταν μία θυελώδης περίοδος με πολλές αλλαγές και για τους δυο μας. Και από αυτό το βιβλίο στο τέλος λέει ότι όταν θα τελειώσει η καταιγίδα και οι βροχές και όλα αυτά, δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν. Εάν το μαγαζί σας δεν ήταν στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, αριθμός? 24. Και γκάλι 2. Πού αλλού στον κόσμο θα ήταν? Θα μ' άρεσε να ήταν στην Αθήνα, στο νέο ψυχικό. Πού είναι το σπίτι του Θέμου? Στη γειτονιά σου την παλιά, που έχεις ένα φίλο. Παραγωγή. Περισσότερο θα έλεγα μια σκανδιναβική χώρα. Είτε για να μπορούμε και να συγκριθούμε σε σχέση με την υψηλή ποιότητα που έχουν εκεί πέρα στην Αρτοπία. Ίσως στην Δανία, ίσως στην Νορβηγία, σε κάτι τέτοιο. Τι σας πήρε και τι σας έδωσε το μαγαζί? Μας πήρε χρήματα. Σίγουρα πήρε χρήματα. Εντάξει, παιδιά, το κάνεις μια επιχείρηση, είναι λογικό. Γελάω τώρα. Μας πήρε πάρα πολλές ώρες από την καθημερινότητά μας, άπειρες ώρες. Και τι μας έχει δώσει? Τι σου έδωσε? Τι μας έχει δώσει, θα μας δώσει κάποια στιγμή. Ο Θέμος, ναι, λοιπόν, ελπίζει. Εντάξει. Όσο ζει, ελπίζει. Ο Θέμος αυτή τη στιγμή, ναι, είσαι κοινικός τελείως, λοιπόν. Μας έδωσε πάρα πολλά. Μας έδωσε πάρα πολλά. Μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε δημιουργικοί, να φανταστούμε, να φτιάξουμε, να λύσουμε προβλήματα, να δημιουργήσουμε κάτι από το μηδέν. Και μας έδωσε και ένα κίνητρο, να προσπαθούμε, να... Και το ένα κίνητρο έφερε το άλλο. Δηλαδή, εμείς αντί για να μαραζώνουμε, δυναμώσαμε. Αυτό τον καφέ τον λες και καφέ για ξύπνημα της δημιουργικότητας. Δεν ξέρω αν σας γεννήθηκαν ιδέες για μια επόμενη επιχειρηματική κίνηση. Είμαι σίγουρη όμως ότι ξεσηκώσαμε τον ουρανίσκο σας. Και εδώ επιστρέφω στην αρχική μου σκέψη. Ότι το La Maison de Pain δεν είναι απλά μια μπουλανζερή, δηλαδή ένα εργαστήρι ψωμιού. Είναι ο ναός των αισθήσεων. Βλέπεις, μυρίζεις, ακούς, γεύεσαι. Τόσο απλά, τόσο γεμάτα και τόσο ωραία.